Η Μαρία Χούκλη δεν έφυγε με τον δέοντα τρόπο από το σταθμό. Δηλαδή ήταν λίγο άκομψη η αποχώρησή της. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προτιμούσα να ρωτήσετε την Μαρία τη Χούκλη. Σαφώς πρόκειται για μια από τις πολύ μεγάλες κυρίες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τιμώντας το όνομά της και την υπόστασή της ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος, ήρθε, μας χαιρέτησε όλους μέσα στον Αντένα. Ανακοίνωσε ότι η απόφασή της δεν έχει επίσης σχέση με την έλευση του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά ήταν για κάποιους δικούς της προσωπικούς λόγους. Άρα στην ουσία η απομάκρυνσή της έγινε επειδή η ίδια το ήθελε ή επειδή το ήθελε ο Στέφανος? Θα ήθελα να πω κάτι άλλο για το θέμα της Μαρίας. Αν θέλετε μπορείτε να τη ρωτήσετε. Πολλοί ήταν αυτοί που συνέδεσαν την αλλαγή στο τιμόνι της παρουσίασης του δελτίου του Αντένα και με την απόλυση του Γιώργου Καραϊβάζ. Ο ίδιος βάζει τα πράγματα στη θέση τους, εξηγώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποχώρησε από το κανάλι του Αμαρουσίου. Η δική μου η απομάκρυνση από τον Αντένα ήταν οικειοθελής. Είναι μια ενός είδους παρέτηση. Επειδή πραγματικά θεώρησα ότι έκλεισε ένας κύκλος και επειδή πίστευα και εξακολουθώ και το πιστεύω ότι αφενός ό,τι είχα να δώσω στον Αντένα το έχω δώσει, αφετέρου ό,τι είχε να μου δώσει ο Αντένα και μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, μου τα είχε δώσει. Οπότε έφτασε αυτή η χρονική καμπή που θα έπρεπε να αποχωρήσω. Συνεπώς, καμία σχέση δεν έχει η δική μου η αποχώρηση με τον ερχομό του Νίκου του Χατζηνικολάου. Επίσης, και αυτό οφείλω να το πιστώσω στο διευθυντικό team και στην ιδιοκτησία του Αντένα, επειδή αφενός σεβάστηκαν την απόφασή μου, αφετέρου για να με βοηθήσουν δέχθηκαν οι ίδιοι να μετατρέψουν την παρέτηση απόλυση ώστε να πάρω την αποζημίωση.